σε απλή μορφή η μελωδία. Και το βου το παίζω στο δεύτερο δεσμό, λίγο πιο αριστερά από την πρώτη βούλα. Οπότε είναι πα βου 8 μόρια. Είναι, λέγεται αυτό το διάστημα και βου των πρώτων ήχων στο δεύτερο δεσμό. Οπότε λέμε τρίτο, πρώτο, 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 άδεια χορδή, άδεια χορδή, είναι πολύ εύκολο. Και πενιές. Θέση, άρση, θέση, άρση, θέση, άρση, θέση, άρση, θέση, ένα λαξ. Στο τέλος χτυπάμε και συγχορδία. Αυτή είναι η πρώτη φράση που επαναλαμβάνεται 4 φορές. Την τέταρτη φορά, αντί να σταματήσω στο πα, κάνω πα, νι, πα, βου, γα, θέση, ανάποδη πενιά δηλαδή, άρση στο πα, βου το πιάνω με τον αντίχειρα, το βου με τον αντίχειρα είναι ακριβώς δίπλα στην δεύτερη βούλα, δεξιά από τη δεύτερη βούλα παίζω τον αντίχειρα και αυτό είναι το βου. Νι, πα, βου, γα. Έχουμε δηλαδή στο γα με άρση αντί για με θέση. Γι' αυτό λέμε είναι ανάποδη πενιά. Νι, πα, βου, γα. Και μετά παίζω μια συγχορδία. Εδώ είμαι στο γα με το πρώτο μου δάχτυλο. Και στη μεσαία χορδή πατάω στην τρίτη βούλα με το τρίτο δάχτυλο. Και ακούγεται μια συγχορδία γα. Οπότε λέω γα γα γα, γα 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 και όλα μαζί. Νι πα βου γα 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 και μετά γα γα βου πα νι και δι δι γα γα βου βου πα πα. Παραλαμβάνω την πρώτη φράση. Ξαναλέμε τον, τη γέφυρα. Νι πα βου γα, δηλαδή θέση, άρση, θέση, άρση, θέση, άρση, θέση. Και την δεύτερη φορά γα, δι, βου, πα, νι. Και δι, δι, γα, γα, βου, πα, πα.